έχουμε κοντά μας τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Και δεν καλή χρονιά. Στην εκπομπή σας. Μια χρονιά εκλογική από πολλές πλευρές. Από όλες τις πλευρές, μάλλον. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε όλες τις κάλπες αυτή την χρονιά. Όλες. Θέλω όμως πρώτα ένα σχόλιο και πρωτού ξεκινήσουμε έτσι την πολιτική συζήτηση, κύριε Αυγενάκη. Ανανεώσατε την θητεία σας, έτσι αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τις υποχρεώσεις σας ως γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, διαβοής μάλιστα, μία θέση που σας κατατάσσει πολύ κοντά στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, είστε από τους στενούς συνεργάτες του και μάλιστα κλείνουν και 9 χρόνια όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τρία χρόνια. Εννιά είπα. Έκανα ένα λάθος. Τρία χρόνια λοιπόν. Από το 2016. Από το 2016 λοιπόν. Τι βλέπετε πίσω αυτά τα τρία χρόνια, κύριε Αυγενάκη? Κοιτάξτε, σήμερα βρέθηκα στη Μεσαρά. Και ήταν πολύ ωραίο διότι Τετάρτη διαβοής εξελέγει για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε αυτή την άκρος τιμητική θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας μετά από πρόταση στο συνέδριο του κόμματος, στο ανώτατο όργανο από τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να μου γίνει και αναγνώριση της δουλειάς και εμένα, αλλά και των συνεργατών μου. Και σήμερα βρισκόμενος στη Μεσαρά, στην αφετηρία μου, με βοήθησε να καταλάβω τη διαδρομή. Όχι του δρόμου, του αεροπλάνου για αυτό στην Αθήνα, αλλά τη διαδρομή που έχω διανύσει μαζί με τους συνεργάτες, μαζί με τους φίλους, μαζί με τους Ηρακλειώτες που με εμπιστεύτηκαν από τα πρώτα βήματα ή και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στο δυναμικό της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας που έκανα και εγώ και οι συνεργάτες μου. Και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα. Το έλεγα μάλιστα και στη μητέρα μου, έχοντας έτσι λίγο χρόνο. Αυτές οι προσωπικές εξομολογήσεις, λοιπόν. Πώς ξεκινήσαμε και εδώ ξέρω το Θεό που βρισκόμαστε. Και πού μπορούμε να φτάσουμε με την έννοια ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο. Άρα, με Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, το οποίο δεν θα αργήσει να έρθει, με μια δυναμική παρουσία, κριτική παρουσία, με ήττα, κριτική παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα και σε θέσεις ευθύνης που ο ίδιος θα επιλέξει, η Κρήτη, πρέπει να γνωρίζει ότι, ότι είναι στην ατζέντα πολύ ψηλά του αυριανού Πρωθυπουργού και ζητήματα που για χρόνια έχουν βαλτώσει. Για χρόνια τα ακούμε να συζητιούνται και να γράφονται και εσείς να σχολιάζετε και να αναδεικνύετε, θα βρουν το δρόμο τους. Είναι προσωπική δέσμευση του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και θεωρώ εξαιρετικά μεγάλη την τιμή που με έκανε ο ίδιος, η πρώην πρόεδρε του κόμματος, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος, και μέχρι πρώτος πρόεδρος του συνεδρίου του κόμματός μας, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, αλλά και οι φίλοι συνεργάτες πλέον. Σύνεδροι, αλλά και μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, συνάδελφοι βουλευτές, που ομοφόνως για δεύτερη φορά με εξέλεξαν και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά όμως κυρίως ευχαριστώ τους Ηρακλείωτες που με εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί από εδώ ξεκίνησα και εδώ θα καταλήξω, όπως γίνεται με όλους τους συνάδελφους πολιτικούς που κάποια στιγμή αποφασίζουν είτε μόνοι τους είτε ο ελληνικός λαός, λέει, όπα, μέχρι εδώ είναι, επιστρέφουν στον τόπο και στην αφετηρία από όπου ξεκίνησαν. Το πολιτικό ρεπορτάζ λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά μια σειρά περιοδιών και πρώτος του σταθμού. Για την ακρίβεια, συνεχίζει. Συνεχίζει. Για το νέο έτος, λοιπόν, για να το προσθέσω και να το πω. Μπορώ να σας το πω ότι ο ρυθμός είναι αμείωτος. Απλώς θα ενταθεί. Ωραία. Πρώτος σταθμός, λοιπόν, σε λίγες μέρες. Το πρώτο σε εισαγωγικά, λοιπόν, για να είμαι και σωστή. Το Ηράκλειο. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό η επίσκεψη αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Τη Δευτέρα θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Θα τον υποδεχτώ και θα τον υποδεχτούμε στις αναδρομές. Στις 6 ώρα το απόγευμα, 6-6,5 ώρα το απόγευμα, στο κέντρο αναδρομές, η Νόδα Ηρακλείου, την οποία παρένθεση οφείλω να συγχαρώ για άλλη μια φορά για τη δράση της, για τη συνέπειά της, για τη μαχητικότητά της και κυρίως για την οργανωτική ετοιμότητα την οποία δείχνει. Διοργανώνουν την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, καλώντας όλους τους Ηρακλειώτες, όλα τα μέλη του κόμματος και από τους γειτονικούς νομούς, εφόσον το επιθυμούν, να βρεθούν. Όπου βεβαίως τιμόμενο πρόσωπο δεν θα είναι κανένας άλλος, αλλά ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως θα είμαστε άπαντες παρόντες. Τόσο ο κύριος Τσιάρας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, επικεφαλής των ευρωβουλευτών, συνάδελφοι, είμαι σχεδόν βέβαιος, και από το Λασίθιο Γιάννης Πλαγιωτάκης και από το Ρέθυμνο ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, αλλά και εξ όσων μπορώ να γνωρίζω και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μια παστρατιά δηλαδή, η οποία και ένα ισχυρό μήνυμα. Από εδώ, από την Κρήτη, ξεκινά η επίθεση, η προσπάθεια για τη λογική, για το αυτονόητο.
Οι εκλογικές μάχες που ξετυλίγονται μπροστά μας σε ελάχιστους μήνες είναι πολλές. Έχουμε κάλπες για τις αυτοδικές εκλογές πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, ευρωβουλευτικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές, εάν δεν προηγηθούν. Άρα λοιπόν η Κρήτη πρέπει και πιστεύουμε ότι θα δώσει το ισχυρότατο μήνυμα. Μέχρι εδώ ο λαϊκισμός, μέχρι εδώ η μετριότητα, μέχρι εδώ η παρακμή. Πάμε μαζί να χτίσουμε το μέτωπο της σοβαρότητας, του ρεαλισμού, των καθαρών λέξεων, των καθαρών θέσεων, των δεσμεύσεων και κυρίως του έργου. Με μπροστάρι τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και συμμάχους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια όλους τους μετριοπαθείς, κεντρογενείς, καθαρούς, μαχητικούς, δημιουργικούς, κριτικούς. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Κυριάκος. Και ξεκινάει από εδώ, από το Ηράκλειο. Από την Κρήτη. Όμως, κύριε Βιεννάκη, είναι ξεκάθαρα και τα ερωτήματα που θέτουν και οι πολίτες του Ηρακλείου, κυρίως οι δημότες. Και ένα βασικό ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να σας θέσει οποιοδήποτε είναι να περιμένουμε διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ενδεχομένως και μια επίσημη ανακοίνωση ή, αν θέλετε, την ανακοίνωση. Ποιος θα είναι ο εκλεκτός για τη Λότζια, θα υπάρξει εκλεκτός για τη Λότζια. Πάω στο πρώτο μέρος. Επειδή είναι πολλά τα προβλήματα των πολιτών, δεν θα μείνουμε λοιπόν μονάχα στην εκδήλωση της Παρασκευής και στην παρουσία του Προέδρου μας, αλλά την επομένη κιόλας το πρωί, Σάββατο, θα ξεκινήσουμε ένα οδηπορικό, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το οποίο θα είναι νότια, προς τα νότια του νομού μας, προς τη Μεσαρά. Εκεί θα περπατήσει σημείο-σημείο όλη τη Μεσαρά. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους των αγροτών, των χτινοτρόφων, των τοπικών φορέων. Θα συναναστραφεί με κόσμο και κοσμάκι που θέλει από τη μια του σφίξει το χέρι και από την άλλη τον κοιτάξει στα μάτια και του πει: Έχω αυτά τα ζητήματα. Δώσ' μια απάντηση ή δεσμεύσου για αυτό. Καθαρές κουβέντες. Ο κόσμος έχει μπουχτίσει από το ψέμα και από το παραμύθι. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η παρακμή, αλλά και αυτός ο κυβερνητικός θίασος, πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Και θα τελειώσει με την πυγμή και τη μαχητικότητα και την προσφορά του κριτικού λαού. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Βεβαίως. Είναι και αυτό που είπατε, οι επιλογές σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ήδη, όπως είναι γνωστό, η Νέα Δημοκρατία στηρίζουμε τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Ένα νέο παιδί, και αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά, κύριε Σφακενάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανοίγει. Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και κυρίως δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά. Δεν μένουμε περιορισμένοι. Επειδή πάμε καλά εκλογικά, κάτσε να είμαστε μεταξύ μας για να μην χαλάσει, ξέρω εγώ, η φυσιογνωμία και η κουλτούρα. Τα έχουμε ακούσει αυτά κατά το παρελθόν ή σε διάφορες συζητήσεις, τα οποία τα κόβουμε αμέσως. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει, σεβόμενη τα έμπειρα στελέχη που για πολλά χρόνια κράτησαν ψηλά τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας ή προσέφεραν σοβαρές υπηρεσίες είτε στο κόμμα ή μέσω του κόμματος στην υπόλοιπη χώρα. Αλλά από την άλλη, δίνει χώρο, δίνει ευκαιρίες και σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή, η οποία βγάζει και μια άβρα που εμένα τουλάχιστον με ικανοποιεί και μέσα από την καρδιά μου θα τη στηρίξω. Πέρα το ότι είμαι γραμματέας και συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το θεωρώ και για τη νέα γενιά μια ευκαιρία. Μια εναλλακτική πρόταση μετά από 9 χρόνια στο τιμόνι μια κουρασμένη αλλά κυρίως αναποτελεσματική σε βασικότατα ζητήματα διοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης, είναι σημαντικό. Να εκλέξουμε ένα νέο, φρέσκο, ορεξάτο πρόσωπο με ένα αριθμό στελεχών στο ψηφοδέλτιό του, επίσης φρέσκων και έτοιμο να δώσουν τη μάχη, αλλά από την άλλη πολύ καλά συντονισμένων με τον αυριανό Πρωθυπουργό για να ξεκινήσουμε άμεσα την παραγωγή έργου. Για τη Λότζια θα ανακοινωθεί. Ό,τι αφορά λοιπόν τη Λότζια, βήμα-βήμα το πήγαμε, κάθε πράγμα στην ώρα του. Θα είναι ενδεχομένως η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη μια καλή ευκαιρία. Συζητήσεις γίνονται. Ακούστε λίγο. Τις ευκαιρίες τις εντοπίζει ο ίδιος. Και εκείνος κρίνει. Άρα λοιπόν, κάθε πράγμα στην ώρα του. Είναι βέβαιο ότι γίνονται διεργασίες, το γνωρίζετε. Από εκεί και μετά, πολύ προσεκτικά και με απόλυτο σεβασμό, κρατήστε το αυτό και απευθύνομαι σε όλους τους αυτοδιοικητικούς μέλη της Νέας Δημοκρατίας, όπου και αν έχουν επιλέξει αυτή την ώρα να βρίσκονται. Με εντός, εκτός, απομακρυσμένοι, διαγραμμένοι, προβληματισμένοι. Απευθυνόμαστε σε όλους και απευθυνόμαστε στην πραγματικότητα. Αναζητούμε λύσεις πολύ μετρημένες, πολύ σοβαρές, αγκαλιάζοντας όλα μας τα στελέχη, χωρίς ακρότητες, χωρίς διάθεση να μηδενίσουμε την προσφορά κανένας, ούτε τη δουλειά κανένας.
Και θα έρθει η ώρα που θα γίνει και αυτό το πράγμα. Πάντως, αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε, γιατί είστε και πολύ καλούς λόγους γνώσης των πραγμάτων, ότι στα γαλάζια στελέχη μέσα στη Λότζια, και αναφέρομαι στα γαλάζια στελέχη τα οποία βρίσκονται στη δύναμη πολιτών ή που βρίσκονταν μέχρι πρώτην στη δύναμη πολιτών, γιατί κάποια από αυτά έχουν διαγραφή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε. Και μάλιστα υπήρξαν και πρώην στελέχη της δύναμης πολιτών, αλλά παραμένουν γαλάζια στελέχη, τα οποία δείχνουν, αν θέλετε, ξεκάθαρα και μια προβληματική λειτουργία στη γαλάζια ομάδα. Κύριε Σφαγγενάκη, έχουμε το μεγάλο χάρτη, τη μεγάλη εικόνα ή το δάσος. Δεν θα μείνουμε στο δέντρο. Αυτή η υπόθεση είναι μία από τις δεκάδες που διαχειριζόμαστε σε όλη την επικράτεια. Να. Και πιστέψτε με, μάλλον τις διαχειριζόμαστε καλά, δεδομένου ότι όλες οι πλευρές ομοφόνως επικρότησαν και τις επιλογές του Προέδρου και τον έχουν την ευθύνη για να διαχειριστούν όλα αυτά. Και τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, περπατάει από το καλό στο καλύτερο. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει, από την άλλη κομματική αλληλεγγύη, αλλά και εμπιστοσύνη στα όργανα του κόμματος, τα οποία όντως λειτουργούν αυτή τη φορά. Και μια διευκρίνηση. Δεν επιθυμούμε, αυτό παρακαλώ όσο πιο δυνατά γίνεται και ξεκάθαρα, δεν επιθυμούμε ούτε για αστείο να κομματικοποιήσουμε κάθε λογής αυτοδιοικητική μάχη. Σε επίπεδο περιφερειών η μάχη θα είναι πολιτική. Και θα το στείλουμε το μήνυμα αυτό ξεκάθαρα και απόψε εδώ μαζί, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματός μας μεθαύριο που θα βρεθεί εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Δεν είναι όμως πολιτικό και το ζήτημα μια συγκεκριμένη ομάδα. Το λέω το ομάδα εντελώς έτσι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί πρόκειται για γαλάζια στελέχη τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, βρίσκονταν μέχρι πρώτην ως κοινό μετερίζει μέσα στην αυτοδιοίκηση. Σε μια παράταξη η οποία εκλέχτηκε λόγω και γαλάζιων ψήφων και γαλάζιας υποστήριξης στο παρελθόν. Κυρίως. Το λέτε εσείς. Εγώ θα πω και για να είμαι και σωστή δημοσιογραφικά. Δεν προβληματίζει. Αυτό. Και το γραμματέα του κόμματος θα πω εγώ. Δεν θα πω γενικά μόνο ότι είναι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά από εκεί και μετά σας λέω κάθε πράγμα στην ώρα του. Σήμερα δεν θα βγάλετε κάτι παραπάνω, πιστέψτε με, όση ώρα και αν προσπαθείτε. Γι' αυτό μήπως πάμε σε κανένα άλλο θέμα. Αλλά από εκεί και μετά σας λέω ειλικρινά ότι κάθε πράγμα έρχεται στην ώρα του με τρόπο καθαρό και κυρίως αξιολογώντας όλα τα δεδομένα. Τις διαπιστώσεις μας τις έχουμε κάνει, τις προτεραιότητες μας τις έχουμε αναδείξει, τα χαρακτηριστικά τα έχουμε. Βάλει από νωρίς στο τραπέζι, πάνε να δούμε στους αυτοδιοικητικούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ, δεν υπάρχει καμία διαφορά δηλαδή. Και βήμα-βήμα, αυτή τον αέρα νίκης, τον αέρα της πρωτιάς που καταγράφεται και στις μετρήσεις, αλλά και στις μεταξύ συζητήσεις των ανθρώπων εδώ πέρα της Κρήτης, προς τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα την κλωτσίσουμε, θα την αξιοποιήσουμε για το καλό του τόπου, με επιλογές μετρημένες, τέτοιες ώστε να μην κυριαρχήσουμε μονάχα στην κάλπη, αλλά να καταφέρουμε να κερδίσουμε και να κυριαρχήσουμε την επόμενη μέρα και ιδεολογικά. Έχει ανάγκη η Κρήτη, πιστέψτε με, να λειτουργήσει πιο φιλελεύθερα. Να λειτουργήσει πιο αξιοκρατικά. Να λειτουργήσει με κριτήρια διαφορετικά από αυτά που μέχρι πρώτος λειτουργούσε. Τα χαρακτηριστικά καλοί, και τα κριτήρια. Θέλουμε οι καλοί να γίνουν καλύτεροι και αυτοί που έχουν δικαίωμα και οραματίζονται και ονειρεύονται να παλέψουν και να δοκιμαστούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν και καλά πρέπει να πάμε στον τάδε που ήταν τόσα χρόνια εκεί και που ξέρεις κάνει τούτο. Σεβόμαστε και τον έμπειρο, αλλά δεν θα κλείσουμε το δρόμο και στον νέο που θέλει για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά δειλά-δειλά να δηλώσει και εκείνος παρόν και να δοκιμαστεί στο στίβο της μάχης. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό και βεβαίως με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν ρεαλισμό, εντιμότητα, εργατικότητα, αξιοκρατία, το βασικότατο όλων. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ικανός που σέβεται, που τιμά, που βεβαίως αποδέχεται τους κανόνες και τους ρόλους και τις δομές του κόμματος, να είστε βέβαιοι ότι θα βρει τρόπο να αξιοποιηθεί και να εξελίξει τις δυνατότητες και την ενέργεια την οποία πιθανότατα έχει. Τελευταία αυτοδιοικητική ερώτηση λοιπόν, αλλά με δύο πλευρές, γιατί δεν το έχουμε κλείσει. Τουλάχιστον από δημοσιογραφική ενδιαφέρον. Θα κάνουμε κουβέντα για τα αυτοδιοικητικά μέχρι τι εκλογέ. Φυσικά και θα κάνουμε, κυρία Βιεννάκη, εννοείται αυτό. Θέλω όμως να μου απαντήσετε, ισχύει η αρνητική αξιολόγηση προς τον κύριο Λαμπρινό και κατά δεύτερο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει. Οπότε ισχύει η αρνητική αξιολόγηση. Δεν έχει αλλάξει. Εφόσον γαλάζια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για άλλα, για άλλα σενάρια τα οποία σας είπα. Θα έρθουν στη χρόνο τους και με τη μέθοδο την οποία. Εφόσον ο κύριος Λαμπρινός είναι υποψήφιος, δεν γνωρίζουμε αν θα είναι εκ νέου ή ενδεχομένως κάποια γαλάζια στελέχη τα οποία είναι στη δικιά του παράταξη ακόμα, επιλέξουν να μην συμμορφωθούν, αν θέλετε, με την κομματική επιλογή. Κάθε πράγμα στην ώρα του.
Θα δούμε ενδεχομένως και εξελίξεις περιφέρειας Πελοποννήσου. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Βιαννάκη, η Άγγελα Μέρκελ έφυγε από την. Τώρα μάλιστα. Αθήνα. Εντάξει, γνωρίζετε ότι το ίδιο ενδιαφέρον έχουν και τα αυτοδιοικητικά και τοπικά και μπορώ να σας πω ότι πολύ πιο ενδιαφέρον έχουν εδώ για τους Ηρακλειώτες τα τοπικά. Εντάξει, δεν υποτιμώ κανένα θέμα. Ναι, αλλά εντάξει, προσέξτε, το κάθε θέμα και η κάθε ενότητα, σε ό,τι με αφορά, τουλάχιστον όταν τοποθετούμε, πρέπει να ξέρω μέχρι που πρέπει ή μέχρι που μπορώ ή μέχρι που αυτή την ώρα. Μπορούμε να το ανοίξουμε για λόγους τακτικής και στρατηγικής. Εγώ οφείλω να ρωτήσω. Εσείς καλά κάνετε. Κάντε τη δουλειά σας και εγώ σας απαντώ. Στο άλλο λοιπόν ζήτημα το οποίο θέτετε, παρακαλώ πέστε μου και θα σας απαντήσω ό,τι χρειάζεται και ό,τι μπορώ να γνωρίζω. Μια και ολοκληρώθηκε και λίγο πριν και η συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Μητσοτάκη. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας να με ρωτήσετε. Νιώθετε ότι η Άγγελα Μέρκελ άδειασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Θα σας πω γιατί. Καθόλου. Από τη μία έχουμε τις ιδιαίτερα θερμές, αν θέλετε, τοποθετήσεις της και τα εγκάρδια ευχαριστώ της προς τον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της οικονομίας και τις ξεκάθαρες όμως τοποθετήσεις της που λέει ότι η συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να κλείσει, πρέπει να προχωρήσει. Πάμε. Τι είναι αυτό σειρά. Το μήνυμα, γιατί προέρχεται από, από την ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια. Πάμε τη σειρά. Γιατί να μην είναι ευχαριστημένη με τον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Μέρκελ? Δεν είναι ο πρόθυμος. Δεν είναι το εύκολο παιδί. Δεν τα δίνει όλα και χωρίς διαπραγμάτευση. Δεν είναι ναι σε όλα και πραγματικά χωρίς δεύτερη κουβέντα εφαρμόζει οτιδήποτε απαιτήσουν μπρος στο να παραμείνει στην εξουσία, διότι δεν έχει ούτε αξίες, ούτε αρχές και ούτε σέβεται ούτε καν τον εαυτό του. Ίχνος αξιοπιστίας πάνω του. Άρα, γιατί να ενοχληθεί? Μια χαρά συνεργασία έχουν και αυτό φαίνεται. Στα οικονομικά ζητήματα, στα εθνικά ζητήματα, όπου έχει εμπλακεί ο ξένες δυνάμεις, ο κύριος Τσίπρας μπρος στο να εξασφαλίσει μια πρόχειρη, μια ισχυρότερη βοήθεια σε ένα α ή β θέμα, είναι εκεί και δίνει τα πάντα. Τα περί συναλλαγής δηλαδή, πάντως τα διέψευσε, κύριε. Προσέξτε λίγο, προσέξτε. Δεν είναι συναλλαγή το να ψηφίζουν ή να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ή θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, άρα αυτομάτως θα αποδεχτούν και την συμφωνία των Πρεσπών. Παραδείγματος χάρη η κυρία Παπακώστα, παράδειγμα τώρα, της οποίας έχει δώσει ένα υπουργείο. Δεν είναι, συμβαίνει το ίδιο με την κυρία Χρυσοβελόνη. Στελέχη δηλαδή, τα οποία έχουν πάρει αντίτιμο μια υπουργική ή καρέκλα ή καρέκλα υφυπουργού και από την άλλη βεβαίως ξεχνούν δηλώσεις, ξεχνούν κόκκινες γραμμές, θέσεις, επαναστατικά σενάρια, περί ΑΝΕΛ κτλ. Άρα δικαιολογείται πλήρως η ικανοποίηση για την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κυρίας Μέρκελ και όλων φυσικά των Ευρωπαίων ηγετών που από διάφορες θέσεις έχουν κατά καιρούς ζητήσει ή αναζητήσει οτιδήποτε και πολλές φορές, προσέξτε, λόγω της ωραίας εικόνας. Τη ψευδή, ψευδέστατη, πλαστή εικόνα που δημιουργεί με δικιά του ευθύνη αυτό και οι συνεργάτε του. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρετε τι χάρηκα. Ότι η ίδια κυρία Μέρκελ, κατά την τοποθέτησή τη που έκανε παρόντος και του κύριου Τσίπρα, είπε ότι ξέρω ότι δεν πρόκειται να αλλάξω την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνέχισε μετά το υπόλοιπο τη τοποθέτησή τη. Πολύ σωστά, κυρία Μέρκελ, δεν πρόκειται να αλλάξετε, διότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη είπε και ω Νέα Δημοκρατία. Είπαμε από την πρώτη στιγμή για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών την άποψή μας πεντακάθαρα. Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τόσο φυσικά και στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν δεχόμαστε αυτή τη συμφωνία. Τη θεωρούμε μια κακή συμφωνία. Διότι παραχωρείται για πρώτη φορά από τον πρώτο Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό που όλοι οι προηγούμενοι αρνήθηκαν. Γλώσσα και εθνότητα, παρακαλώ. Αυτά συνέβησαν επί Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν είπαμε ότι εμείς δεν θα την ψηφίσουμε για μια σειρά από λόγους, κυρίαρχα όμως αυτούς τους δύο που σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε τα πάντα ώστε να στριμώξουμε την κυβέρνηση, το οποίο το πετύχαμε, με πρόταση μορφής που καταθέσαμε, που παρατείναμε στο για 2-3 μέρες τη συζήτηση και αναγκάστηκαν, παρακαλώ, να μας ενημερώσουν και παράλληλα να ενημερώσουν και τον ελληνικό λαό το περιεχόμενο αυτής της πολύ κακής συμφωνίας και έγινε αυτό που έγινε. Ακόμα και τώρα, ακόμα και αυτή την ώρα. Που όσο περνά ο χρόνος, αποκτά βάρος και φυσικά πεπραγμένα τα οποία γέρνουν την πλάστικα περισσότερο προς τη μεριά των Σκοπίων η συμφωνία αυτή. Λέμε ότι όποτε και αν έρθει η συμφωνία αυτή στη Βουλή, είτε τώρα που είμαστε στη θέση της αντιπολιτεύσεως, είτε μετά που θα είμαστε στη θέση της κυβέρνησης, δεν την αποδεχόμαστε και θα την καταψηφίσουμε. Πρόκειται για μια κακή συμφωνία. Αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε και τα ξαναείπε και τα επανέλαβε και σήμερα τα επανέλαβε. Άρα. Προσέξτε, είναι βέβαιον ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει το τσαγανό να διεκδικεί, να λέει την άποψή του καθαρά και κυρίως να τον σέβονται.
Να τον σέβονται. Προσέξτε, είναι κάτι το οποίο το έχει χάσει. Το έχει χάσει το τελευταίο διάστημα η εκπροσώπησή μας στα ευρωπαϊκά φόρα και αναφέρομαι στον Έλληνα Πρωθυπουργό και φυσικά αναφέρομαι και σε κεντρικά κυβερνητικά στελέχη. Κύριε Βιαννάκη, και ο κύριος Γιούνκερ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν δημιουργεί όμως ένα κλίμα, σημαίνει αν θέλετε, ότι επειδή βαρύ... ο κύριος Γιούνκερ ή η κυρία Μέρκελ, εμείς, και προσέξτε, είμαστε καθαρά φιλοευρωπαϊκό κόμμα, όχι ευκαιριακά παίρνουμε τη σημαία της Ευρώπης, επειδή τα έχουμε συμφέρει, είμαστε ξεκάθαρα προσανατολισμένοι υπέρ του να μείνει η Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τελεία και παύλα. Είμαστε ένα καθαρά ευρωπαϊκό κόμμα, με καθαρά μεταρρυθμιστικό και φιλοευρωπαϊκό λόγο. Ωστόσο όμως, έχουμε προτεραιότητά μας τη διασφάλιση των δικών μας συμφερόντων, των συμφερόντων της χώρας μας και των πολιτών της χώρας αυτής. Και βέβαια σε επόμενο βαθμό και το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι ξεκάθαρες προτεραιότητες μας. Σε αυτό λοιπόν το σχεδιασμό και με αυτούς, πάνω σε αυτούς τους άξονες, σχεδιάσαμε το πλάνο των κινήσεών μας, τη θέση μας. Και την κάναμε γνωστή πολύ πολύ έγκαιρα. Τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Είναι ξεκάθαρη... Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει άλλη γλώσσα εντός και άλλη γλώσσα εκτός. Απέναντίας. Πάντοτε φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, μιλάει με ενωτικό λόγο και δεν προσπαθεί να λειτουργήσει διαχωριστικά απλά και μόνο για να μπετονάρει εκλογικά σώματα. Εμείς όμως... δεν θα. Είχε πει στη Βουλή χαρακτηριστικά, επιτρέψτε, συγγνώμη. Δεν θα υπερψηφίσουμε μία πρόταση για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς και από την άλλη να πετύχουμε τον διαχωρισμό των Ελλήνων. Κύριε Βιαννάκη, είναι ξεκάθαρη η θέση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη συμφωνία. Καιρό τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε να κάνουμε μία σειρά παραμέτρους. Μία παράμετρος ακόμα είναι το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ. Θα είναι η ίδια η στάση σας, γιατί και εκεί σας απαντώ το αμέσως, όνομα θα είναι το ίδιο. Σας απαντώ αμέσως. Αναφέρεται μέσα στη συμφωνία αυτή ότι εάν υπερψηφιστεί και αν περάσει, συνοδεύεται η δέσμευση από πλευρά της χώρας μας να εγκριθεί και να αποδεχτεί και την είσοδό του στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, ένα παραπάνω η δικιά μας ένσταση είναι πολύ λέτε δυνατή. Ότι αν, και πολύ αν εγκριθεί η συμφωνία από το λειτουργικό μας κοινοβούλιο. Ξεκάθαρα μέσα το κείμενο. Το λέει το πάει κείμενο αυτόματα. Μέσα. Το λέει το κείμενο μέσα. Δεν είναι κάτι το οποίο σας αποκαλύπτω τώρα. Το λέει μέσα το κείμενο. Ότι από την ώρα που εγκρίνεται από το ελληνικό κοινοβούλιο, αυτομάτως δεσμεύεται η χώρα μας, δεσμεύουν τη χώρα δηλαδή, για να αποδεχτούμε έστω και σιωπηλά. Αλλά με την ψήφο της κύρωσης, την επικύρωση της συμφωνίας όταν θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτομάτως έχουμε αποδεχτεί και την είσοδό του στο ΝΑΤΟ. Και κάτι ακόμα. Από την ώρα που προσκλήθηκε, έστω και ατύπως, μερικούς μήνες πριν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, αυτομάτως έχει βάλει το ένα ποδαράκι του μέσα. Με δικαίωμα παρουσίας, χωρίς λόγο και ψήφο, καταρχήν. Και δεν μπορεί να αναιρεθεί αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνέπειες. Άρα, αν έρθετε στην κυβέρνηση, κύριε Βιαννάκη, η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει, θα έρθει απέναντι σε όλη την συμμαχία. Ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν και ό,τι μπορεί. Να χρησιμοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί για να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία. Όσο καθυστερούμε και όσα στάδια υλοποιούνται, αυτομάτως περιορίζουν και το χώρο αντίδρασής μας. Ωστόσο όμως, εμείς πολύ έγκυρα είχαμε πει ότι από το ξεκίνημα της συμφωνίας αυτής και πριν καν υπογραφή στις πρέσπες η συμφωνία αυτή μεταξύ Γκοτζιά και αντίστοιχου και ομολόγου του στα Σκόπια, ότι δεν πρέπει να υπογραφεί. Όμως κάθε στάδιο που έχει περάσει. Έγκριση από το Κοινοβούλιο, συνταγματική αναθεώρηση, πρόσκληση από το ΝΑΤΟ και όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, όσα στάδια υλοποιούνται, αυτομάτως βαρύνουν τη συμφωνία προς τη μεριά των Σκοπίων και περιορίζουν το πεδίο αντίδρασης που θα έχουμε στη διάθεσή μας ως αυριανή κυβέρνηση. Πόσο μάλλον δε, όταν αυτό κυρωθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το πεδίο αντίδρασης περιορίζεται ακόμη περισσότερο. Αλλά όμως δεν θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτο, έστω και ελάχιστους πόντους, ελάχιστα σημεία βελτίωσης, θα τα αξιοποιήσουμε, διότι αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ κακή. Ξέρετε για το ελληνικό λαό. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Τι είναι εκείνο το οποίο λένε στα πηγαδάκια, είτε είναι δημοσιογραφικά, είτε είναι πολιτικά, ότι τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών τώρα, πριν τις εθνικές εκλογές, για να μην έχει την καυτή πατάτα στα χέρια της μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτά τα λένε σκέφτονται πολύ μικρά. Και κυρίως σκέφτονται έτσι με έναν τρόπο πολύ πρόχειρο. Για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, για την παράταξή μας, ουδέποτε έχει καταγραφεί να έχει παίξει στα ζάρια ή για μικροκομματικά ωφέλη να έχει ανοίξει το τραπέζι, να έχει βάλει στο τραπέζι εθνικά ζητήματα. Άρα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία δεν ισχύουν. Ας ψάξουν αυτοί που τα λένε για άλλα κόμματα. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα να πάρει πίσω αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους βουλευτές, όχι μονάχα τους κυβερνητικούς, όλους τους βουλευτές να αναλάβουν και ατομικά την ευθύνη. Δεν έχουν δικαίωμα, κύριε Σφακενάκη, την επόμενη μέρα να πούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΑΝΕΛ, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, ότι δεν μας είπαν, δεν γνώριζα ακριβώς. Ξέρετε, δεν είχα προλάβει να το διαβάσω.
Δεν μπορεί να το πει κανένας. Πλέον γνωρίζουν όλοι το περιεχόν αυτής της κακής συμφωνίας. Και αν υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι ψελίζουν ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία για τη χώρα μας, πού αλήθεια την ωφελεί, πού και ποιο είναι ποια είναι τα κίνητρα και τέλος πάντων ποια είναι τα ωφέλη. Και ας ρωτήσουμε και κανένα Βορειολαδίτη, ας μιλήσουμε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, για παράδειγμα, να μας πει τις συνέπειες που η ίδια καταγράφει, ας περπατήσουν λίγο στη Φλόρινα να μιλήσουν και με τους κατοίκους της περιοχής αυτής που ήδη έχουν αρχίσει διάφορες τριβές και διάφορα προβληματάκια. Ας μιλήσουν με δυνάμεις και κυρίως ακαδημαϊκές που γνωρίζουν, παρακολουθούν και αναλύουν τα συμβάντα γενικότερα στα Βαλκάνια, αλλά και ειδικότερα με τα Σκόπια. Δεν φοβόμαστε τα Σκόπια ως ενότητα. Είναι μικρός ο αριθμός. Ωστόσο όμως δημιουργούμε ένα ακόμα μέτωπο το οποίο δεν το χρειαζόμασταν, κυρία Σφακενάκη, τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και να σας καλέσουμε και εσάς και όσους μας παρακολουθούν την Παρασκευή το βράδυ στις 6 ώρα, 6.30 ώρα, στις αναδρομές. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε από την εκπομπή, μιας και είμαστε στον αέρα εκείνη την ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.